Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο ραδιόφωνο τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, καθηγητή φυσιολογίας ζωικών οργανισμών και τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τακτικό μέλος Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών και βεβαίως διευθυντής ενός πρωτοποριακού εργαστηρίου, το οποίο φυσιολογία ζωικών οργανισμών τοξικολογίας στο τμήμα βιοχημίας και βιοτεχνολογίας, το οποίο προσπαθεί να περιγράψει ακριβώς πώς μπορεί ο πρωτογενής τομέας να φέρει πολλαπλασιαστική αξία στη χώρα. Καλημέρα κύριε Κουρέτα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Για πείτε μου αρχικώς κάτι. Δεν προσπαθεί να περιγράψει. Έχει ήδη καταφέρει να κάνει αρκετά πράγματα το εργαστήριο. Έχει δημιουργήσει και μια εταιρεία, η οποία εταιρεία παίρνει στο δημόσιο περίπου από τους φόρους που πληρώνει 10 φορές όσο ο μισθός μου. Για να είμαστε και λίγο καλά, καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά λοιπόν, πριν από όλα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ναι. Είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο, στην ουσία εννιαήμερο για να μ' ακριβείς, για να μην πω οκταήμερο γιατί την Παρασκευή σταματάει κάθε προεκλογική, το Σάββατο σκέφτεται ο Έλληνας και την Κυριακή ψηφίζει. Αλλά θέλω να μου πείτε, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ουσιαστική συζήτηση για τα μεγάλα παραγωγικά ζητήματα της χώρας έχει γίνει? Όχι, δεν έχει γίνει και ούτε θα γίνει. Διότι δεν υπάρχει, πιστεύω, ούτε διάθεση ούτε γνώση. Δηλαδή, χτες είδα κάποιον, ας πούμε, από τους μνηστήρες και είπε ότι έχει πέσει, λέει, η πρωτογενής παραγωγή στο ΑΕΠ. Ακούστε που έχει πέσει το 9%. Μακάρι ήμασταν στο 9%. Άμα ήμασταν στο 9% θα ήταν όλοι οι αγρότες με Ρόλεξ. Αλλά δυστυχώς είμαστε στο 3. Και μάλιστα πριν από το 80, ας πούμε, το ΑΕΠ της χώρας από την πρωτογενή ήταν 15% και τώρα και από τη δευτερογενή ήταν 25%, δηλαδή το άθροισμα ήταν 40% από τη γεωργία. Υπήρχαν νομοί όπως είναι ο δικός μας, η Καρδίτσα, που είχαν 65-70% του ΑΕΠ από την αγροτική παραγωγή. Τώρα ξέρετε πόσο είναι πανελλαδικά το ΑΕΠ από την πρωτογενή παραγωγή, 3,1%. Και περίπου 10 είναι από την μεταποίηση. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό και αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν θέλουν να το αγγίξουν, διότι αν το αγγίξουν θα αρχίσει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι το οποίο θα τους πονέσει όλους και θα τους αγγίξει όλους. Ένα παράδειγμα. Αν πάμε λίγο πίσω και δούμε τη ζάχαρη. Είχε γίνει με τη ζάχαρη, ας πούμε. Το 6 όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας βάλαν την υπογραφή τους και ο Έλληνας με το να μειωθεί στο 50% η εθνική ποσόστοση ζάχαρη και από τους 320.000 τόνους να πέσουν στο 160. Και σιγά σιγά είχαν πει τότε ότι θα γίνει διεθανόλη, δεν έγινε απολύτως τίποτα και αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει όλα τα εργοστάσια. Ξέρετε πόσο πληρώνουμε για τις εισαγωγές ζάχαρης? 200 εκατομμύρια το χρόνο. Το χρόνο. 200 εκατομμύρια. Ναι. 200 εκατομμύρια. Επομένως, μια χώρα όπως είναι η δική μας, περιφερειακή, η οποία έχει τέτοια διάρθρωση και τέτοια βιοποικιλότητα, θα έπρεπε να έχει φροντίσει να παίρνει την προστίθεμη αξία των τροφίμων, ούτως ώστε να μπορεί να καλύψει και κάποια ελλείμματα που έχει σε κάποια προϊόντα και κάποια άλλα ελλείμματα που έχει σε άλλα πράγματα. Διότι αν ένα κράτος το οποίο έχει τη δεύτερη βιοποικιλότητα στον πλανήτη δεν φροντίσει να έχει προστέμνη αξία στα τρόφιμα, θα πρέπει αυτά που εισάγει να τα πληρώσει με μια δραστηριότητα στην οποία δεν είναι ανταγωνιστική. Αφού ανταγωνιστικοί είμαστε σε αυτό και δεν το κάνουμε, θα πρέπει τα χρήματα για να εισάγουμε άλλα πράγματα να τα βρούμε είτε κλέβοντας είτε δανειζόμενοι. Έτσι. Άρα, πώς θα τα. Είναι δηλαδή απλά πράγματα, απλή σκέψη. Επομένως, αυτό είναι ένα μεγάλο κενό, το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει και τα τελευταία 1,5 χρόνο που είναι και η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία ήταν λίγο νωρίτερα. Κάναμε πράγματα λάθος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε είναι η ακρίβεια στις πρώτες ύλες,
είναι η κακή στρατηγική που έχουμε κάνει με κάποια προϊόντα, όπως είναι το μαλακό στάρι, το οποίο το εισάγουμε πανάκριβα και δεν έχουμε φροντίσει να φτιάξουμε ένα σχέδιο να ξανακάνουμε αυτάρκεια, το οποίο θα μπορούσε να γίνει άνετα. Και είναι και η όλη στρατηγική που έχουμε για, για τα τρόφιμά μας, τα οποία ενώ θα έπρεπε να έχουμε εξαγωγές πολύ περισσότερο, έχουμε ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή, ναι, μεν ανεβήκανε κάπως οι εξαγωγές των τροφίμων, δηλαδή έχουμε αξία πρωτογενούς παραγωγής 7 δις και εξάγουμε τρόφιμα αξίας 10 δις περίπου. Ανέβηκαν τα τελευταία χρόνια λίγο. Αλλά φανταστείτε ότι το μοντέλο το οποίο αξίζει κανείς να αναφέρει είναι η Νέα Ζηλανδία, η οποία πέρασε κρίσεις. Το 1980 είχε έναν πελάτη που ήταν η Αγγλία και του έδινε κρέας και γάλα και η Αγγλία έφυγε. Μπήκε στην ΕΟΚ και τον έχασε τον πελάτη και πτώχευσε η Νέα Ζηλανδία. Πέρασε λοιπόν μια πολύ μεγάλη περίοδο για να φτιάξει σωστά την αγροτική παραγωγή της και τώρα έχει με αξία πρωτογενούς 7 δις, όσο είναι και η δική μας, εξάγει τρόφιμα αξίας 27 δις. 27 δις, μάλιστα. 27 δις. Και έχει όλοι οι 11.000 γαλακτοπαραγωγοί της Νέας Ζηλανδίας ανήκουν σε ένα συνεταιρισμό που αυτός κάνει κουμάντο και κάνει στρατηγική το πώς θα το φάει το κατσικάκι της Νέας Ζηλανδίας και όλα αυτά που παράγει η Νέα Ζηλανδία που έρχονται εδώ πέρα και τα μοσχοπουλάνε. Μάλιστα. Και όπως ο Αβέρο έστειλε τους Μετσοβίτες πριν από 50 χρόνια στην Ιταλία για να κάτσουν να φτιάξουν τυρί και το Μετσοβόνι είχε 17 ευρώ, εμείς έτσι να φτιάξουμε τέτοιες σχολές που θα κάνουν μεγάλη προστέμενη αξία στα αγροτικά μας προϊόντα, φτιάχνουμε σχολές οι οποίες παράγουν ανέργους και τους στέλνουμε στην Ιταλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Δεν έχουμε καμία σύμβαση να πληρώνει ο πολίτης για να παράγει άνεργο η Ελλάδα και να τον παίρνει χωρίς να έχει πληρώσει τίποτα στην εκπαίδευσή του στο εξωτερικό. Αυτά είναι τραγικά λάθη τα οποία δεν έχουμε όμως μάθει, ούτε έχουμε μάθει, ούτε θέλουμε να τα συζητήσουμε. Κύριε Κουρέτα, επειδή έχετε πει ότι εδώ το κλειδί είναι η περιφερειακή της χώρας αυτής, που είναι και μια περιφερειακή χώρα, η περιφερειακή παραγωγική ανασυγκρότηση, θέλω να διαβάσω κάτι που είναι μία από τις σκέψεις σας. Λέτε, ούτε ένα στρέμμα τεύτλων δεν σπάρθηκε φέτος στη Μακεδονία και τη Θράκη για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 60, όταν κατασκευάστηκε το εργοστάσιο στο πλατή. Σε άλλες εποχές, κάποιοι θα μιλούσαν για εθνική καταστροφή, καθώς όπως είναι λογικό, ούτε κόκκο ζάχαρης δεν πρόκειται να παραχθεί στη χώρα μας για πρώτη φορά τα τελευταία 60 χρόνια. Την ώρα λοιπόν που παγκοσμίως έχουν τεθεί αγωνιώδη ερωτήματα σχετικά με τις πιθανότητες εκδήλωσης μιας επισιτιστικής κρίσης αιτία του πολέμου και κόντρα της στις δηλώσεις κυβέρνησης ότι και σχέδιο έχει και προβλέψεις κάνει, κανένας δεν λέει κουβέντα για το τι μέλι γενέστε για ένα από τα θεωρούμενα βασικά καταναλωτικά αγαθά, τη ζάχαρη, όταν Ρωσία και Ουκρανία έχουν απαγορεύσει εξαγωγές. Και όχι μόνο δεν λένε τίποτα, αλλά αντιθέτως πράττουν κόντρα σε οποιοδήποτε σχέδιο για οποιαδήποτε πιθανότητα εγχώριας παραγωγής, αφού επέκτηνε για άγνωστο λόγο κατά 8 μήνες το συμβόλαιο με τον υπενικιαστή Χρήστο Καραθανάση Ρόγιαλ Σούγκαρ των εργοστασίων της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, ο οποίος εδώ και 28 μήνες εγκαταστάσει σε πλατή και σέρες δεν παρήγαγε ούτε κόκκο ζάχαρης και χρησιμοποιεί απλώς τα συσκευαστήρια και τα σακουλάκια συσκευασίας ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, αλλά για να διαθέτει ζάχαρη εισαγωγής. Μέσα σε 12 χρόνια τα πάντα γίναν ερείπια. Το κόστος εισαγωγής των απαιτούμενων ποσοτήτων έφτασε και ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια ευρώ μόνο το 20. Αυτό είναι ένα, θα έλεγα, κορυφαίο παράδειγμα του πώς σκέφτονται. Είναι και άλλα. Και είναι και άλλα, βεβαίως. Είναι το βαμπάκι. Το βαμπάκι είναι ένα εθνικό προϊόν το οποίο το 2000 είχαμε 60 νηματουργία στην Ελλάδα. Πέραν το βαμπάκι, το κάνανε νήμα και στη συνέχεια το πέρανε βιοτεχνίες στη Βόρεια Ελλάδα και φτιάχανε σόρουχα, παντελόνια, μπλούζες. Πήγαιναν και από αυτά τροφοδοτούσαν όλη τη χώρα. Λοιπόν, με μια εγκληματική πολιτική στην ενέργεια, η οποία ξεκίνησε από το 2000, τα πιο πολλά εργοστάσια, τα νηματουργεία φύγανε. Αυτή τη στιγμή έχει 1,5 νηματουργείο η Ελλάδα. Και το βαμπάκι το οποίο παράγει, το παίρνουν οι Τούρκοι σε ένα μεγάλο βαθμό και κάποιοι άλλοι στην Ανατολή. Εμείς παίρνουμε γύρω στα 450 με 500 εκατομμύρια
από την εξαγωγή του βαμβακιού. Το παίρνουν αυτοί, το κάνουν νήμα, μας το ξαναφέρνουν μέσα και πληρώνουμε 1,5 δις, και όταν μας το φέρουν σε ρούχα χαμηλής μόνας πληρώνουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν τα ρούχα του στρατού, άμα δείτε και ρωτήσετε, ράβονται κάτω στη εκεί που είναι ο σεισμός, στα Άδωνα, στην Τουρκία. Μάλιστα. Δεν έχουμε ούτε να ράψουμε τα ρούχα του στρατού, τα ράβουμε έξω, ας πούμε. Αυτό, εάν είχε μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όταν έγινε το σχέδιο, ούτε ενεργειακή κρίση υπήρχε, ούτε ουκρανικό υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Έγινε μια άσκηση επί χάρτου. Εκείνη την εποχή λοιπόν είχε πέσει μια πρόταση από το σύνδεσμο των νηματουργών να γίνουν 600 εκατομμύρια να δοθούν να γίνουν 10 σύγχρονα νηματουργία στη χώρα, που να παίρνουν το βαμπάκι και να το κάνουν νήμα, και από εκεί και πέρα να ξαναζωντανέψει αυτός ο κλάδος, ο οποίος θα έδινε, λέγανε η πρόταση, σε 3 χρόνια 1 δισεκατομμύριο μόνο σε φόρο στην Ελλάδα. Δεν έγινε όμως αυτό το πράγμα. Πέσαν αλλού επιδοτήσεις. Εκεί στη Λάρισα επιδοτήθηκε εργοστάσιο για μάσκες στον κορονοϊό, στον μπαμ μπαμ. Το θυμάστε? Ναι, εντάξει, το ξέρω, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι... Άρα μην λέμε μόνο για τα... Μισό λεπτό, γιατί... κύριε Κουρέτα. Μην λέτε μόνο λοιπόν για τα ρούχα που είναι φοβερό, του στρατού, του ελληνικού στρατού που ράδονται στα Άδανα. Απίστευτο, αλλά ελληνικό και αλήθινο. Εδώ έχετε κάνει μια καταγραφή ότι η φέτα, η ελληνική φέτα, μοναδικό προϊόν. Από τις εξαγωγές που κάνουμε, μας έφερε περίπου, λέτε, φέτος 600 εκατομμύρια. Και αναρωτιέστε, και πώς δίνουμε ως χώρα, λέτε, ενώ παίρνουμε από την εξαγωγή της φέτας 600 εκατομμύρια, πώς δίνουμε την ίδια ώρα 2,7 δις εκατομμύρια για εισαγωγές γαλακτοκομικών και τυροκομικών? Οι εισαγωγές αυτές να έχουμε, αλλά δεν πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός ούτως ώστε να μπορούσουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές και να μειώσουμε τις εισαγωγές σε πράγματα τα οποία κάνουμε? Δηλαδή, η παραγωγική μας συγκρότηση σημαίνει πάνω απ' όλα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εγχώριων πόρων. Και αυτό μόνο στην ενδογενή κατεύθυνση μπορεί να εξασφαλιστεί. Σημαίνει ότι η παραγωγή γίνεται για να καλύψει τις ανάγκες δικές σου και μετά να πας στο διεθνή ανταγωνισμό. Πρώτα-πρώτα πρέπει να καλύψεις. Δεν μπορεί να παίρνεις τυρί, γκούντα και διάφορα άλλα τυριά που γίνονται από ζώα τα οποία τρώνε βοθρολήματα έξω και που κανείς δεν ξέρει που είναι, και να πληρώνεις 2,5 δις και τη φέτα να την πουλάς 600 και να τη διαφημίζεις. Γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί δεν είναι μια στρατηγική η οποία σιγά σιγά να αυξήσει αυτό το πράγμα, να μειώσει αυτές τις εισαγωγές τις οποίες έχουμε? Και επίσης ένα μεγάλο ζήτημα είναι που δεν έχει συζητηθεί, κάποια μορφή στρατηγικής που για μένα θα έπρεπε, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να ρωτήσουν, αντί να ρωτάνε αυτές τις ερωτήσεις οι οποίες για τους περισσότερους, ας πούμε, ανθρώπους, εγώ πολλές φορές ήθελα να πηγήσω χτες στην αυτή, όταν ρωτάγαν τι θα γίνει άμα πάει ένας Τούρκος και κάτσε πάνω σε μια βραχονισίδα και λοιπά. Αυτά τώρα είναι ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ας πούμε, για μένα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να ρωτήσουν πώς θα κάνετε παραγωγή και ένα συγκρότηση. Για πείτε μας εσύ, πώς θα κάνετε? Με ποιο τρόπο θα ξαναφτιάξετε παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε αυτάρκεια αφενός μεγαλύτερη, όχι πλήρη, δεν μπορεί μια χώρα να τα παράγει όλα, και αφετέρου να έχουμε καλύτερες εξαγωγές, και με ποιο τρόπο? Και σε ποιο, δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα? Να αρχίσει ο κόσμος να καταλαβαίνει την άγνοια που υπάρχει σε πολύ ψηλό επίπεδο και την μη δυνατότητα να φτιάξουν στρατηγική όλα τα κόμματα τα οποία έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια και τα οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση που έχει 3% γενιά, που είπε ο Γλώβος. 3. 100 είναι η. Ναι, ναι. 100 είναι το. Ακούστε, κύριε Κουρέτα. Παραγωγή. Σωστό. Ακούστε, κύριε Κουρέτα. Υπάρχει ένα ερώτημα συνθετικό πολλών ακροατών, του Σάκη, του Δημήτρη, του Κώστα, του Βασίλη. Βάζω κι εγώ τα δικά μου εδώ. Και λέει, μα αναρωτιέται ο κύριος Κουρέτας, του φαίνεται περίεργη μείωση της πρωτογενούς παραγωγής και μιλάει για ανάγκη εθνικής ανασυγκρότησης. Δεν είναι απόφαση και των Βρυξελών να είμαστε οικόπεδο διακοπών και σερβιτόρων ανάλογα και σε άλλους τομείς? Αυτό το πλαφόν της μείωσης αγροτικής παραγωγής του πρωτογενή τομέα. Σε κάποια πράγματα έχει δίκιο, σε κάποια πράγματα έχει δίκιο, σε κάποια πράγματα έχει άδικο. Το γεγονός που σας περιέγραψα με τη ζάχαρη, ναι, ήταν μια υπογραφή την οποία τη θέλανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για να κάνουμε πολιτική αγροτική με τον τρόπο που την κάνουμε. Έλατε. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες κάνουν άλλα πράγματα. Απλούστατα, κάνουν λάθος επιλογές. Δηλαδή, όταν το μαλακό στάρι
το οποίο το εισάγουμε. Και το εισάγαμε 170 ευρώ τον τόνο πριν από τον πόλεμο, τώρα το εισάγουμε 450 ευρώ τον τόνο. Και λέμε, άρα πληρώνει κανείς μισό δισεκατομμύριο περίπου το χρόνο για να φέρει μαλακούστα για να το κάνουμε αλεύρι. Ακούστε το αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν υπήρχε ένα στρατηγικό σχέδιο να ξανασπείρουμε μαλακούστάρι στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με 120 εκατομμύρια, τόσο κόστιζε, για να έχουμε αυτάρκεια και το οποίο θα δημιουργούσε ένα καινούριο ενδιαφέρον σε πάρα πολλούς αγρότες και σε πάρα πολλά χωράφια τα οποία αυτή τη στιγμή κάθονται και δεν καλλιεργούνται, και θα μας έδινε και μια αυτάρκεια και ένα εθνικό απόθεμα. Αυτό το πράγμα για να γίνει χρειάζεται πολιτική βούληση. Δεν χρειάζεται πολιτική βούληση να βγεις να πεις στον κόσμο. Κοίταξε να δεις. Δεν χρειάζεται να παίρνεις το Ηλιέλαιο που έχει 4 ευρώ. Θα πάρεις το Πυρηνέλαιο που έχει 1,5. Δεν ξέρω ο κόσμος ότι μπορεί να τηγανίσει καλύτερα με το Πυρηνέλαιο που έχει τη μισή τιμή. Και ψάχνει το Ηλιέλαιο και λέει μετά, γιατί το σουβλάκι με την πίδα και το γύρο με τις πατάτες έφτασε σε αυτή την τιμή. Γιατί λέει είναι το Ηλιέλαιο. Κακώς έφτασε. Θα έπρεπε ο υπουργός να κυκλοφορεί γεωργία σε μια μπλούσα που να λέει αυτά τα πράγματα και να τους υποχρώνει και τους υπαλλήλους στο Υπουργείο να το φοράνε. Γιατί το σημαίνει πολιτική. Γιατί το ξέρουν. Πολιτική. Συμφωνώ. Το ξέρουν, έχουν γνώση. Νομίζετε ξέρουν τι γίνεται στην αγορά καθημερινά. Πάνε βόλτα με τα κανάλια εκεί που βολεύει. Εντάξει, έχουν τώρα, εικόνα όμως. Η αγροτική ανασυγκρότηση μια χώρα περιφερειακή όπως είναι η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι κορυφαία προτεραιότητα σε όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα. Εμένα πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Έλεγα ότι χτες κάποιος θα ρωτήσει, θα πούν κάτι. Δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα. Απολύτως. Σαν να υπήρχε μια συμφωνία να το θάψουν το θέμα, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει. Ξέρω. Κύριε Κουρέτα, ρωτάνε εδώ πολύ. Πόσο γρήγορα βλέπετε ότι θα μπορούσε να συμβεί μια στοιχειώδης ανάταξη με ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, στρατηγικό όμως, στον πρωτογενή τομέα? Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν κάποια εμβληματικά προϊόντα. Ας πούμε στη δική μας την περιφέρεια υπάρχει το αμύγδαλο του Σικουρίου, το κάθανο της Μελιδίας, τα φρούτα του Τυρνάβου, τα ψυχανή των Φαρσάλων. Είναι 6-7 προϊόντα εμβληματικά σε κάθε περιφέρεια. Αυτά θα έπρεπε, είναι καμιά εξενταριά προϊόντα σε όλη τη χώρα, τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλη, ας πούμε, παρόλο που έχουν ας πούμε τζίρο, παραδείγματος το αμύγδαλο της κοιλάδας του Σικουρίου, παράγεται περίπου 10.000 τόνοι, που είναι το 1% του αμυγδάλου της γης. Και τους φέρνει περίπου 60-70 εκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, αυτά τα εμβληματικά προϊόντα θα έπρεπε σε κάθε περιφέρεια να φτιάξει το Υπουργείο Γεωργίας ένα πρότυπο αγρόκτημα με τα πανεπιστήμια, τα οποία υπάρχουν 51 τμήματα ΑΕΗ πλέον που είναι αγροτικά. Για να ακούσετε το και αυτό. Γεωπονικά τμήματα 51 στην Ελλάδα, τα οποία βγάζουν γεωπόνους, και σε συνεργασία λοιπόν με το τοπικό πανεπιστήμιο και την κάθε περιφέρεια να φτιάξουν ένα πρότυπο αγρόκτημα, το οποίο οι αγρότες θα μαθαίναν να καλλιεργούν πρότυπα αυτά τα προϊόντα, να τα τυποποιούν πρότυπα και να τα εξάγουν πρότυπα. Αυτό σε μια πενταετία θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό που λέω εγώ, αυτή την αλλαγή του παραδείγματος, την εξαγωγή, και να μπορέσουμε να φτάσουμε από τα 10-11 δισεκατομμύρια ευρώ που είμαστε στις εξαγωγές περίπου στα 20. Δεν είναι δύσκολο, θέλει μια στρατηγική περίπου 5 χρόνια. Αυτό αν μπορούσε να γίνει θα είχε δημιουργήσει περίπου γύρω στις 150.000 καινούργιες θέσεις εργασίας και θα άλλαζε αρκετά το μείγμα των εσόδων στην Ελλάδα, αλλά αυτό θέλει μια στρατηγική, θέλει μια πενταετία. Εντάξει. Εδώ χάνονται δεκαετίες, μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Θέλει μια πενταετία, αλλά θέλει στρατηγική. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα θα έρθω να συμφωνήσουν, να παρουσιάσουν το σχέδιο στην ελληνική κοινωνία. Σωστά. Να το καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Κύριε Κουρέτα, μισό λεπτό. Να σας ρωτήσω κάτι πιο απλό. Είστε εσείς στη Λάρισα. Είναι άλλος εδώ στο Πανεπιστήμιο το Μεσογειακό στο Ηράκλειο. Είναι άλλος στο ΜΑΙΧ στα Χανιά. Είναι στη Θεσσαλονίκη που έχει και πρότυπα αγροκτήματα. Σε όλη την Ελλάδα. Έχω μία απορία. Θέλω να μου απαντήσετε όμως ευθέως. Έχουν σηκώσει, δεν με ενδιαφέρει ποιος, πολιτικές ομάδες, πολιτικά κόμματα το τηλέφωνο να σας πούν, ελάτε εδώ. Αφού είστε οι εξυπνάκηδες, να σας κάνουν και επίθεση. Ελάτε εδώ, καθίστε κάτω και βγάλετε μας μία πρόταση. Τι λέτε γι' αυτό και γι' αυτό. Σας το έχουν ζητήσει? Κάποιοι ναι, μου έχουν ζητήσει κάποιες σκέψεις. Και μετά?
Το ζήτημα είναι ότι μένουν μόνο στις προτάσεις όμως, δεν προχωράει παραπέρα. Διότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί δεν έχουν αντιληφθεί σε βάθος τη σημασία που έχει ο αγροτικός τομέας για να μετασχηματίσει την ελληνική οικονομία. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Δεν έχει γίνει αντιληπτό αυτό σε βάθος και στο πολιτικό σύστημα και στον κόσμο. Σας εξήγησα πριν, ας πούμε, τα νούμερα. Βλέπετε πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό το μείγμα σε πάρα πολλά προϊόντα που έχουμε και στις εξαγωγές, σε εμβληματικά προϊόντα και τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τελείως διαφορετική κατάσταση οικονομική σε πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας που ζουν από τον... Που έχουν, δηλαδή η Θεσσαλία, ενώ όλη η χώρα έχει άθροισμα πρωτογενούς και δευτερογενούς 13-13,5%, η Θεσσαλία έχει 30%. Υπάρχουν νομοί όπως είναι προς τα κάτω στερεά Ελλάδα που έχουν 50%. Ζουν αποκλειστικά από την αγροτική παραγωγή. Και επειδή δεν υπάρχει στρατηγική, ακούστε δεν το, υπάρχει. Ακούστε. Δεν υπάρχει στρατηγική. Ακούστε εδώ τώρα, σας ενδιαφέρει, γιατί ρίξατε την ιδέα. Ακούστε, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει στρατηγική, λέει η φίλη μου η Φίβη εδώ ακούγοντάς σας. Επειδή είναι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Κουρέτας, μόλις έπεσε το σύνθημα ότι είναι φθηνότερο και καλύτερο το πυρηνέλαιο. Πέστε στον κύριο Κουρέτα να πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ. 5 ευρώ το πήγαν το πυρηνέλαιο. Γιατί παίζουν οι μεσάζοντες στο παιχνίδι. Καταλάβατε. Μπορεί, ναι, αλλά αυτό όμως εκεί χρειάζεται μια πραγματική στρατηγική και όχι κινήσεις όπως είναι το καλάθι της νοικοκυράς, όπως λέγεται αυτό το μέτρο που έχουν. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Χάγη λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κουρέτα. Επιτέλους λέει: ακούμε και 5 πράγματα της προκοπής. Μήπως όμως, κύριε Κουρέτα, είναι και ένα παγκόσμιο στρατηγικό παιχνίδι υποβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, αφού θέλουν να προωθήσουν συνθετικό εργαστηριακό κρέας ή να τρώμε τα πρωτεϊνούχα σκουλίκια? Υπάρχει μια τέτοια. Υπάρχει μια τέτοια και υπάρχει μια μεθοδευμένη προσπάθεια από τις μεγάλες εταιρείες να καλλιεργούνται συγκεκριμένα προϊόντα και να αλωθεί κάθε τοπική γαστρονομία στις χώρες του Νότου και κυρίως στη Μεσόγειο. Υπάρχει. Αλλά όταν βλέπεις αυτό το πράγμα, εσύ πρέπει να αντισταθείς. Έτσι, να κάνεις στρατηγική. Δηλαδή, όταν κάποιος, ας πούμε, πηγαίνει να κάνει μια εισβολή στο σπίτι σου, εσύ δεν θα του πεις: έλα, παίρνα μέσα, πάρ τα όλα και φύγε. Δεν θα πρέπει να έχεις μια στρατηγική. Κάνεις μια στρατηγική, αντισταθείς σε κάποια πράγματα, με επιχειρήματα και με μοντέλο, αυτό το πράγμα θα περάσει. Για να υπερασπίσει τα δικά σου συμφέροντα και τα συμφέροντα των άλλων. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Άρα θα θέλατε να ακούσετε ερωτήματα του τύπου: ποιο παραγωγικό μοντέλο και μάλιστα ανασυγκρότησης στον πρωτεϊνή τομέα και με ποια μέσα και ποιες στρατηγικές προτείνετε? Ναι, αυτό φυσικά γίνεται. Ναι, εγώ έχω ολοκληρωμένο σχέδιο. Δεν μπορώ να σας το αναπτύξω σε 2 λεπτά. Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο καταγεγραμμένο το οποίο το έχω εκπονήσει πριν από. Περίπου 1,5-2 μήνες ήμουν προσκεκλημένος από τον Σύλλογο Ακαδημαϊκών της Βοστόνης και το παρουσιάσαμε στους Έλληνες του εξωτερικού. Ήταν πάρα πολύ πετυχημένη αυτή η εκδήλωση, το οποίο έχει αναρτηθεί και στο site της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, για την ανασυγκρότηση του αγροτικού μοντέλου. Μπορεί να το βρει κανείς, να το διαβάσει. Είναι αρκετές σελίδες. Αλλά αυτά τα πράγματα καλά είναι που τα κάνουμε, ωραία, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται μια πολιτική βούληση που θα το πάρει μια κυβέρνηση και θα το κάνει πράξη αυτό το πράγμα. Αυτό λείπει. Λέει εδώ Σάκης από Θεσσαλονίκη: καλημέρα στον κύριο Κουρέτα. Να με συγχωρεί, λέει, αλλά η ανασυγκρότηση θα χρειαστεί πρακτικά, τουλάχιστον για την Ελλάδα μιλάμε, λέει, 20 με 30 χρόνια για να φέρει αποτέλεσμα. Ακούστε λίγο τι λέει. Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Σπούδασα γεωπόνος, αλλά εργάζομαι στη βιομηχανία μετάλλου. Πριν από αυτό, προσπάθησα να ξεκινήσω ως νέος αγρότης και παρόλη την εμπειρία μου, χρειάστηκα μια πενταετία μέχρι να ξαναβρω τα μηχανήματα, τα χωράφια κλπ. Χώρια τα απίστευτα εμπόδια από το κράτος. Δεν υπάρχει σωτηρία. Έχει σχεδιαστεί να εισάγουμε τρόφιμα απ' έξω. Δεν διαφωνεί μαζί σας. Λέει ότι έτσι όπως είναι δομημένο το κράτος και τα κρατικά επιτελεία, δεν βοηθιέται αυτή η ανασυγκρότηση. Αυτό λέει ο Σάκης. Ναι, εάν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το αντιληφθούν και το εφαρμόσουν ως πολιτική, αυτό μπορεί να αντιστραφεί. Να το πείτε, αν με ακούει ο κύριος. Ο Νίκος λέει: κύριε Κουρέτα, η γη μας έχει γίνει για σπορά φωτοβολταϊκών και όχι τροφής. Ακολουθούμε τις εντολές των απ' έξω, όχι τις ανάγκες μας ως χώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει. Υπάρχει ένα μέρος της γης το οποίο δίνεται σε φωτοβολταϊκά. Θεωρητικά πρέπει να είναι κάτω από το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
Το ζήτημα είναι ότι αυτό συγκεντρώνεται σε κάποιες περιοχές και γίνονται επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, τα οποία αλλάζουν το μείγμα του κλίματος σε τις περιοχές, ας πούμε, στη δική μας Φάρσαλα. Πέρασαν προχθές δύο μεγάλα έργα που είναι από 3.500 ρέματα φωτοβολταϊκά που παράγουν περίπου το 1-2% της ενέργειας της χώρας. Αυτά έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Δεν είναι ότι γίνονται διασπείρονται σε διάφορα μέρη της χώρας, μαζεύονται σε κάποιες περιοχές και αυτό το πράγμα είναι σοβαρό. Αλλά δυστυχώς ούτε αυτή δεν έχει εξηγηθεί στον κόσμο ότι αν πουλάει το ρεύμα ένα φωτοβολταϊκό θα το πουλάει 70 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ μέχρι πρώτη μας το αγοράζαμε από τις εταιρείες 700 ευρώ επειδή υπήρχε συμβόλαιο και το φτιάχανε, πέραν το φυσικό αέριο, το κάνανε ρεύμα και το πουλάγανε, γι' αυτό και ήταν στο Θεό το ρεύμα. Δεν έχει συζητηθεί, ούτε θα συζητηθεί. Εγώ περιμένω να δω καμία κουβέντα σοβαρή, ούτε στα debate, ούτε πουθενά. Αυτό είναι σοβαρά. Η ενέργεια, η ακρίβεια, πώς θα τη χτυπήσεις. Αυτά που λέγονται και οι ερωτήσεις που λέγονται είναι αστείες για μένα. Λοιπόν, όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να συνδεθώ. Ναι. Κλείνουμε, κύριε Κουρέτα. Δύο λεπτά. Κλείνουμε. Είναι πολύ χρήσιμο όμως ότι προλάβαμε να ακούσουμε τα βασικά και ποιος μπορεί. Εδώ βλέπω κανείς δεν διαφωνεί μαζί σας με αυτά που λέτε. Δυστυχώς όμως χάνεται μία ακόμη προεκλογική περίοδος με φλιναφήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρέτα. Να είστε καλά.